Τώρα κυρίες και κύριοι στον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο που είναι μαζί μας, να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Χαρίτο, πολύ καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από την Ιερουσαλήμ. Επειδή άκουσα και με προσοχή ό,τι υπόθηκε πριν, θα ήθελα να προσθέσω μία ψηφίδα σε ό,τι αφορά στην επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν χθες εδώ. Και να επισημάνω κάτι το πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκτός από τις δημόσιες δηλώσεις και λοιπά, έχουμε τις διαρροές που έχουν βγει από τις συναντήσεις. Ναι. Και οι διαρροές αυτές, όταν αναπαράγονται από την κρατική τηλεόραση την Ισραηλινή, έχουν ιδιαίτερη σημασία. Συνήθως η πείρα μου λέει ότι όταν έχουμε διαρροή από το κρατικό κανάλι, ύστερα από 1-2 ημέρες είναι είδηση. Ναι, αυτή ναι, η διαρροή αντιλαμβάνομαι ότι είναι, είναι επιβεβαιωμένες. Δεν ξέρω, ικανότητες. Υπάρχουν ικανότητες. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που βγήκε λοιπόν χθες είναι ότι ο Biden έχει δώσει την σύσταση στους Ισραηλινούς να κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποφύγουν ο Λίβανος να μπει στο σκηνικό του πολέμου. Mm. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική επισήμανση. Ανακοινώθηκε ως διαρροή για πολύ λίγο εδώ, αλλά δηλαδή δεν επαναλήφθηκε, αλλά ήταν από τους τίτλους που ακούστηκαν και που δεν σχολιάστηκαν και πάρα πολύ, οφείλω να πω. Mm-hmm. Και γιατί και η διαρροή έχει σημασία, αλλά και ο σχολιασμός της διαρροής έχει σημασία. Σίγουρα. Όλα αυτά έχουν σημασία. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε λοιπόν αυτό, ότι ο Biden δεν θα του άρεσε και δεν θα άρεσε στην Αμερική να εξαπλωθεί όλη Λένταση. Η κατάσταση mm-hmm. και με το Λίβανο, και έτσι, μιας και να ενώσουμε τις τελείες, δεν είχα υπόψη μου για τις δηλώσεις του Πούτιν που είπατε πριν από mm-hmm. λίγο, και δεν είχα υπόψη μου για την προσθήκη και του Ουκρανικού στο μήνυμα που θα γίνει. Δεν αποκλείεται να έχουμε η σύσταση χθεσινή ίσως να έχει σχέση και με αυτό. Ας το κρατήσουμε λοιπόν. Ωραία, το δηλαδή, κρατάμε. Να μην λέει η Αμερική να μην μπει ο Λίβανος, δηλαδή το Ιράν, δηλαδή η Ρωσία, στο σκηνικό του πολέμου, και ίσως στην Ουκρανία υπάρξει μια άλλη διευθέτηση. Για να δούμε. Ναι, ναι, έχει θα περιμένουμε. Ναι, ναι, θα περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι, ύστερα από την αναχώρηση του Biden, πλέον το κλίμα έχει αλλάξει εδώ. Ετοιμασίες είναι στο τελευταίο τους στάδιο για τη χερσαία επιχείρηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα ακολουθήσει η επιχείρηση αυτή. Βεβαίως, σήμερα αναμένουμε τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας για ακόμα μία επίσκεψη ξένου ηγέτη για συμπαράσταση προς το Ισραήλ. Φαντάζομαι πλέον ότι δεν έχει ανακοινωθεί καμία άλλη επίσκεψη άλλου ηγέτη, οπότε νομίζω ότι και μετά από το, όταν θα αποχωρήσει ο Βρετανός ο Πρωθυπουργός, όταν θα αναχωρήσει, πλέον θα είναι θέμα λίγου χρόνου για να αρχίσει η αυτό το κρατάμε που λέτε επιχείρηση. Κύριε Χαρίτο, έχει σημασία, ναι. Γιατί ενώ βρίσκονται εκεί αξιωματούχοι, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, δεν μπορεί να γίνει χερσαία. Μάλιστα. Όχι, επειδή αυτό η παρουσία ενός ξένου ηγέτη είναι που καταδεικνύει ότι η διπλωματία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι, ναι. Οι διαβουλεύσεις σε πολιτικό επίπεδο δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, θεωρώ ότι και μετά από την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, αυτές οι διαβουλεύσεις πλέον έχουν φτάσει σε ένα τέλος. Συνεχίζω, γιατί σήμερα έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στο μέτωπο του Βορρά. Και γιατί έχουμε επικεντρωθεί, δεν σημειώθηκε καμία εκτόξευση από τη Γάζα προς την Ισραηλινή επικράτεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Mm-hmm. Εάν έχετε κάτι νεότερο για τους βομβαρδισμούς τους Ισραηλινούς στη Γάζα, στο βόρειο το τμήμα, να με ενημερώσετε, γιατί εδώ δεν έχει ανακοινωθεί ναι, καμία είδηση, και θα πρέπει να ξέρετε ότι όσο περνούν οι μέρες, οι Ισραηλινοί θεωρώ ότι θα γίνουν πιο φιδωλοί στο να δίνουν ειδήσεις. Θα μειωθούν οι πηγές της πληροφόρησης. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση
Δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ένα νεαρό στην Δυτική Όχθη. Ναι. Δεν έχω φτάσει ως εκεί. Ένα-ένα. Θα τα πούμε όλα. Παρακαλώ. Λοιπόν, αναφορικά με το βόρειο μέτωπο έχουμε μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Αν θυμάστε, είχε διαταχθεί και είχε γίνει η εκένωση των 28 οικισμών σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το Λίβανο. Ναι. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι η εκένωση θα επεκταθεί και σε πόλεις έως και 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στις πόλεις αυτές, που είναι πλέον πιο μεγάλες, είναι το Κυριάτ Σμονά, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Γαλιλαίας. Τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε και ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ. Mm-hmm. Ο Ισραηλινός στρατός έχει επιτεθεί στον Λίβανο σε θέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση είχε πραγματοποιήσει πυρά στις θέσεις Χανίτα, Μετούλα και Μανάρα. Ο Ισραηλινός στρατός επίσης έβαλε κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στα περίχωρα της πόλης Κουνέιτρα. Η πόλη αυτή είναι στη Συρία και είναι στη μεθόριο με τα υψώματα του Γκολάν. Οπότε έχουμε και αυτό το θέμα. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η Χεζμπολάχ δεν είναι μόνο στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ βγαίνει και στη Συρία. Υπάρχει και στη Συρία γιατί έχει ρόλο και στον εμφύλιο της Συρίας, βοηθώντας και το Ιράν αλλά και το καθεστώς Άσαντ. Που σημαίνει τι? Ναι, ότι ναι. Τα σύνορα ανάμεσα στο Λίβανο και τη Νότιο Συρία είναι διάτρητα. Πηγαίνω έρχεται η Χεζμπολάχ και δεν έχει κανένα εμβόλιο. Βάλτε το χάρτη, έχετε, παιδιά, που δείχνω αυτό τώρα. Έχει τη σημασία του, γιατί είναι αυτό ακριβώς που μας λέει ο κύριος. Είναι δύσκολα αυτά. Όχι, όχι, επειδή βρήκα χάρτη, είναι καλό να το βλέπουμε. Να και τον Γκολάν που μας είπατε. Να και το Λίβανο, να και τη Δυτική Όχθη, πώς φαίνεται. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, αναφορικά με την Χεζμπολάχ που βλέπω το ενδιαφέρον των Ισραηλινών να επικεντρώνεται τις τελευταίες ώρες στο θέμα αυτό, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ιωάβ Γκάλαντ, δήλωσε χθες, μιλώντας στους στρατιώτες σε μία από τις μονάδες, ότι θα πρέπει να ετοιμαστούν για την Χεζμπολάχ, η οποία είναι 10 φορές πιο ισχυρή από την Χαμάς. Λοιπόν, όλες αυτές οι ενέργειες, δηλαδή η διαταγή εκένωσης για τις πόλεις έως και 5 χιλιόμετρα, οι ανταλλαγές πυρών με την Χεζμπολάχ, οι επιθέσεις κατά των θέσεων της οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο, αλλά και κατά των θέσεων της οργάνωσης στη Συρία, όλα αυτά σε συνάρτηση με την σύσταση του Biden προς τους Ισραηλινούς να μην συμπεριλάβουν και το Λίβανο ή να κρατηθούν στο Λίβανο, να μην προχωρήσουν και με το Λίβανο και να μην μπει και ο Λίβανος στο πολεμικό σκηνικό. Νομίζω ότι κάτι ενδιαφέρον θα ακούσουμε από τις δύο μεγάλες δυνάμεις εντός της ημέρας ή και αύριο. Τώρα, στη Δυτική Όχθη που είναι ένα άλλο, ήταν και το περιβάλλον του Προέδρου Αμπάς και ο ίδιος ο Πρόεδρος Αμπάς. Μάλιστα. Μιλάμε για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της δυνατότητας να διακυβερνηθεί η Παλαιστινιακή Αρχή από το περιβάλλον των ΗΠΑ περιβάλλων. Οι διαδηλώσεις είχαν διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλες τις μεγάλες πόλεις και παράλληλα οι Ισραηλινές δυνάμεις σήμερα το βράδυ έχουν συλλάβει τουλάχιστον 30 στελέχη της Χαμάς σε όλη τη Δυτική Όχθη, αλλά με επίκεντρο την Τζενίν και το Τουλκάρεμ και την Αμπλούς, δηλαδή τη βόρεια πλευρά της Δυτικής Όχθης, από όπου υπάρχει έτσι κι αλλιώς ο κίνδυνος, ο φόβος εκτόξευσης ρουκετών προς την Ισραηλινή επικράτεια. Αυτά είναι που συμβαίνουν στην Παλαιστινιακή πλευρά. Η Ιορδανία ήταν πολύ ανήσυχη χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με διαδηλώσεις και εναντίον του Ισραήλ, αλλά να ξέρετε ότι όλες αυτές οι διαδηλώσεις που γίνονται και στο Μαρόκο, για παράδειγμα, όπου χθες
Άρον-άρον επαναπατρίστηκαν όλοι οι Ισραηλινοί διπλωμάτες της πρεσβείας του Ισραήλ στο Ραμπάτ, επειδή οι διαδηλώσεις είχαν μεγάλη ένταση και έκταση. Οι διαδηλώσεις στην Ιορδανία. Είναι δύο χώρες. Η Ιορδανία έχει συνάψει συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ από το 1996. Το Μαρόκο έχει εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Η κοινή γνώμη όμως δεν συμφωνεί. Μπορεί το παλάτι στο Μαρόκο να θεωρεί και να θέλει αυτή τη σχέση με το Ισραήλ. Έχει πάρει και ανταλλάγματα φυσικά από την Αμερική. Η κοινή γνώμη όμως και τα πολιτικά κόμματα, γιατί το Μαρόκο έχει κοινοβούλιο, είναι βασιλευμένη, είναι μια βασιλεία που έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα το κοινοβούλιο. Υπάρχουν κόμματα και εκφράζονται με σχετική ελευθερία και έχουν, από την αρχή έχουν προβάλει τις αντίρρησεις τους. Λοιπόν, αυτές οι διαδηλώσεις δεν έχουν μόνο χαρακτήρα εναντίον του Ισραήλ ή διαμαρτυρία για τους νεκρούς στη Γάζα. Εμέσως πλην σαφώς έχουν και αντιπολιτευτικό χαρακτήρα. Όντως. Ότι διαφωνούν με την απόφαση των πολιτικών ηγεσιών να στηρίξουν το στηρίξουν Ισραήλ και να μπορούν να μιλούν ακόμα, έστω και να μιλούν με τους Ισραηλινούς. Μάλιστα. Τώρα, ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι, αν θυμάστε, είχε ανακοινωθεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ μία επίγουσα ανακοίνωση για τους Ισραηλινούς που είναι στην Τουρκία να την εγκαταλείψουν αμέσως. Ναι, ναι, το είπαμε. Χθες λοιπόν είχαν βγει δύο ημέρες. Χθες το μου είπατε όμως ότι, και αν μπορείτε να μου θυμίσετε ποια ώρα είναι η ανακοίνωση του Πρόεδρου Biden. 3 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Κύπρου. 3 η ώρα το μεσημέρι, λοιπόν, ώρα Κύπρου. Μέχρι 3 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Κύπρου, δεν πιστεύω να γίνει η χερσαία επιχείρηση. Αρχίζουμε και μιλάμε με ώρες. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ, λοιπόν, πάρα πολύ, κύριε Χαρίτο. Να είστε καλά. Να είστε θα καλά. Τα ξαναπούμε. Γεια σας, λοιπόν.